Λοιπόν, ο τρίτος καλεσμένος μας και απόψε είναι ο Απόστολος Πόντας του Κινάλ, υποψήφιος και πρόεδρος του Κινάλ. Όχι του Κινάλ, είναι ένας από τους πρόεδρους που συμμετέχουν στο Κινάλ. Δεν είστε υποψήφιος. Υποψήφιος για πρόεδρος. Για πρόεδρο. Άκουσα, ναι, okay. Ναι, υποψήφιος για πρόεδρος. Είχατε μία κίνηση την ΕΔΕΜ. ΕΔΕΜ. Είμαστε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΔΙΣΟ. Αυτή τη στιγμή τα μόνα κόμματα σε σχήματα που απαρτίζουμε το κίνημα αλλαγής. Μάλιστα. Ο κύριος Πόντας θα είναι υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια του Πειραιά. Μια περιφέρεια δύσκολη για... Πάντα για το χώρο αυτό της κεντροαριστεράς δύσκολη. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι μετά το Γιάννη Παπασπύρου, τον Αείμνηστο. Και το Δημήτρη τον Καρύδη, που ήταν ο τελευταίος βουλευτής που είχε βγάλει ο χώρος. Καταρχήν είναι πρώτη Πειραιώς και νήσων. Αυτό από μόνο του είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ξέρετε, το οποίο το ανακαλύπτουμε. Ταλαιπωρία πολύ, τώρα. Φτάνουμε μέχρι 35 πλάς ναυτικά μίλια νοτίου της Πελοποννήσου, στα Κύθυρα. Που σημαίνει ότι είναι μια τεράστια γεωγραφική περιφέρεια. Έχει όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού. Έχει την Τριζίνα, έχει τα Μέθανα, έχει τον Μπόρο, έχει το Γαλατά. Γενικά ο Πειραιάς στην πρώτη του περιφέρεια έχει χαρακτηριστικά μιας μικρής χώρας. Έχει δηλαδή λίγο απ' όλα. Το θέμα είναι να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό το λίγο, να το κάνουμε πολύ. Γιατί μία από τις διαπιστώσεις, και από ό,τι συζητούσαμε πριν, η κυρία είναι καταγωγή από την Αλφα Πειραιώς. Ο Πειραιάς είναι δυνάμει ψηφοφόρος. Πρέπει να, την πείσετε. Εδώ με αυτά, που θα πείτε πρέπει να την πείσετε. Και νομίζω ότι έχει και ως δημοσιογράφος μια πολύ ολοκληρωμένη άποψη για την περιοχή. Ο Πειραιάς, ξέρετε, είναι πολλές πόλεις σε μία. Είναι μια πόλη που είναι το λιμάνι, είναι μια πόλη που είναι το κέντρο του, που είναι, είναι μια πόλη η οποία είναι ξεχασμένη πόλη, που είναι τα Καμίνια, τα Ταμπούρια, τα Μανιάτικα. Και είναι και μια άλλη περιοχή που είναι η νήσι, είναι τα νησιά του, δηλαδή που είναι κάτι διαφορετικό. Που έχουν τα προβλήματα που έχουν όλα τα νησιά. Απλά θα σας πω δύο χαρακτηριστικά. Τα περισσότερα της χώρας. Δύο χαρακτηριστικά. Αυτά τα νησιά, ξέρετε, είναι λίγο πιο. Έχουν μια ευμάρεια διαφορετική, γιατί η Ίδρα, οι Σπέτσες είναι ειδικά νησιά. Ναι, αλλά υπάρχουν και τα Αντικήθυρα, ας πούμε. Τα Αντικήθυρα, όπως είναι στη Βίτα. Όπως είναι η Έγινα, όπως είναι το Αγκίστρι, που είναι νησιά και αυτά τα οποία έχουν πολλοί ακόμα να διανύσουν για να φτάσουν σε ένα επίπεδο. Η Έγινα δεν έχει νερό. Τεράστια προβλήματα και όχι μόνο. Έγινε η σύνδεση. Αυτό το έργο που... Γίνεται απόπειρα να γίνει σύνδεση. Πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 19, ίσως και στον πρώτο καιρό του 20. Έχει μια ιδιαιτερότητα η Έγινα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε Σιριζονίση, ήταν Φλαμπουράρης εκεί, ναι, Βαρουφάκης. Έχει βγάλει και όχι μισό υπουργικό συμβούλιο. Βούλιο, βγάλει, ναι. Ήταν ένας... Τσακαλώτος πήγαινε. Αυτής παρέες ακριβώς. Ο κύριος Τσίπρας επίσης. Στελεχώς η κυβέρνηση. Η Έγινα πάνω απ' όλα όμως έχει τους ανθρώπους που μένουν στην Έγινα. Ας μην κοιτάμε τα celebrities, ας πούμε, της τελευταίας κυβέρνησης που πήγαιναν εκεί. Εμάς μας ενδιαφέρουν κυρίως οι άνθρωποι της Έγινας, με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει και όχι μόνο εγώ και συνυποψήφιοι μου και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια όχι απλά να τους πείσουμε, αλλά να τους εκτρέψουμε από την πορεία που είχαν και να τους επαναφέρουμε σε αυτό που εμείς ονομάζουμε ορθολογισμό της κεντροαριστεράς. Απλά με διακόψατε πριν να πω δύο στοιχεία που θεωρώ πολύ χαρακτηριστικά. Ο Πειραιάς, ξέρετε, είναι η είσοδος και η έξοδος πάνω από το 33% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και τα φίλτρα διακράτησης ενός κομματιού από αυτό το growth, από αυτή την ανάπτυξη που παράγεται εκεί, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν δηλαδή οι συνδυαστικές πολιτικές αυτές που θα δημιουργήσουν ως φίλτρα για να υπάρξει μια διακράτηση αυτής της διέλευσης κεφαλαίων από εκεί. Ο Δήμαρχος κάνει τεράστιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και ευτυχώς δηλαδή που ο Γιάννης ο Μόραλης είναι τόσο αγαπάει την περιοχή και δημιουργεί αυτές τις συνδυαστικές πρωτοβουλίες που παίρνει. Αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερα. Χρειάζεται ένα πολιτικό προσωπικό στην περιοχή που να έχει μια επιρροή και μια γνώση της λεγόμενης αγοράς. Τι ομάδα είσαστε? Ολυμπιακός. Και δεν το πουλάω και πολύ. Γιατί και μου λένε οι σύμβουλοι μου, πες το πιο πολύ. Ναι. Όχι, είμαι Ολυμπιακός και σε σημείο που όταν σπούδαζα στο εξωτερικό είχα διαρκείας ακόμα και αν δεν ήμουν εδώ. Είμαι... Δηλαδή... Βαριά περίπτωση. Βαριά περίπτωση. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι ο Πειραιάς είναι η πόλη, είναι το οικιστικό συγκρότημα με τους περισσότερους νέους κάτω από 30 χρονών στη χώρα. Και συγχρόνως με το υψηλότερο... Και ανεργούς.
Και αυτό ήθελα να πω. Mm. Και συγχρόνως το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες αυτές. Αυτό είναι μεγάλο. Αντιλαμβάνεστε θέμα. Λοιπόν, και γνωρίζετε κι εσείς που είστε από την πρώτη Πειραιώς, πόσο και... δύσκολο είναι αυτό. Πολύ και υπάρχει. Και λόγω της διαφορετικής κοινωνικής διαστρωμάτωσης που ακριβώς, έχει. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις, πρέπει να το χαρτογραφήσεις και πολύ συγκεκριμένα ακριβώς. Αυτό το πράγμα. Και όποιος δεν είναι από τον Πειραιά δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή, είναι λίγο άλλη δεν κοινωνία. Είναι τυχαίο ότι αυτή η δεξαμενή, η λανθάνουσα δεξαμενή, ανθρώπων νέων που δεν είχαν δουλειά, που ήταν θύματα της κρίσης, αποτέλεσε και τη δεξαμενή της Χρυσής Αυγής. Έτσι. Και είναι γνωστό σε όσους γνωρίζουν την περιοχή και τη Β' αλλά και την Α' Πειραιώς, ότι ήταν μία από τις δεξαμενές της Χρυσής Αυγής. Το θετικό από είναι. Κινητοποιήθηκε, ήταν από τις πρώτες περιοχές που κινητοποιήθηκε η. Που οργανώθηκε στις λεγόμενες λεγεώνες χώρου. Έχει αλλάξει αυτό. Έχει αλλάξει. Αυτό είναι ένα μήνυμα θετικό. Εγώ επειδή γυρίζω τις γειτονιές αυτές, επειδή με κατηγορήσαν πολλοί όταν με είδαν πρώτη φορά ότι έχω πιο αστικό προφίλ από ότι είναι συνηθισμένο στις γειτονιές και πιστεύω ότι πρέπει να σπάσουμε αυτά τα στεγανά και τα ταμπού. Έλα, μην τους λέτε αυτό το growth εκεί, γιατί ξέρετε λίγο πιο. Άμα το πεις το growth στη θεία που μένεις. Όχι, εκεί μιλάμε διαφορετικά. Έχουμε προσαρμόσει την. Πρέπει να καθίσετε και μισή ώρα να της εξηγήσετε ότι είναι καλό πράγμα. Ξέρετε ότι προσφάτως είχα κάποιους συμβούλους μου που μου είπαν, ξέρεις, στα Καμίνια μην κάνεις εκδήλωση, γιατί είναι σκληρή περιοχή. Πηγαίνουν πολιτικοί πέρα από τους ντόπιους και έχουν λίγο πρόβλημα. Ήταν πρόσφατο το πρόβλημα με την κυρία Δούρου που είχε. Εγώ έκανα λοιπόν μια εκδήλωση στο κέντρο των Καμινίων, την οποία τη βγάλαμε και στα social media και στα μέσα, όπου είχαμε πάνω από 50 άτομα 25 ετών, 23, και το θεωρώ αυτό κάτι προσθετικό στην πολιτική και είναι ένα από τα μηνύματά μου ότι για να αλλάξουμε γενιά στην πολιτική πρέπει κυρίως να φέρουμε τους νέους κοντά. Να αρχίσουμε να μιλάμε με τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερο άγχος για το τι θα γίνει αύριο στη χώρα. Λοιπόν, επειδή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για την εκλογή ηγέτη στο Κινάλ, μας είχατε εντυπωσιάσει με αυτά τα σποτάκια, αλλά ναι. House of Cards. Και τώρα έχουμε κάνει που... κάτι. Έχουμε κάνει πολύ δυνατή καμπάνια. Όχι τενεκέδες, ξεγάνωτους και τέτοια. Αυτό... Κάτι παιδιά που πηδάγουν στον αέρα. Κάτι... Ναι, έχουμε κάνει μία πολύ... Είναι αυτό που λέμε το σύνθημά μας, αλλάζουμε γενιά στην πολιτική. Έχουμε κάνει μία συνδυαστική στρατηγική στα media και ειδικά στα social media, που νομίζω είμαστε από τους πιο έντονους πανελλαδικά. Ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα μέχρι το τέλος των εκλογών. Τότε πολλοί μας κατηγόρησαν ότι ήταν πολύ σοκαριστικό αυτό που κάναμε. Επειδή είστε δημοσιογράφοι που παρακολουθείτε την πραγματικότητα. Άμα συζητήθηκε, έκανε τη δουλειά του. Ότι πολλοί ακολούθησαν τότε. Να σας θυμίσω ότι προσφάτως υποψήφιοι δήμαρχοι, μια κυρία που ήταν υποψήφια περιφερειάρχης, ξυρίζονταν και ένας δήμαρχος που κέρδισε πολύ εύκολα ήταν μέσα στο πάρκο με τα παιδιά του. Θέλω να πω λοιπόν ότι η σύγχρονη πολιτική είναι καλύτερο να είναι αυτοσαρκαστική από το να είναι τοξική και επιθετική στον αντίπαλο. Συμφωνούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Απόστολος Πόντας, υποψήφιος με το Κινάλ στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά. Τον ευχαριστούμε που ήταν απόψε εδώ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ και να σας ευχηθώ, γιατί σήμερα είναι και η μέρα που πήρατε την άδεια πανελλαδικά. Να έχετε καλή συνέχεια και. Θα έχουμε, να είστε σίγουρος. Λοιπόν, συμφωνώ και σας πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είστε καλά.